Ταξιδεύοντας από τα Ιεροσόλυμα προς την έρημο της Ιουδαίας, η κοιλάδα του Ιορδάνη ποταμού απλώνεται στα Παλαιστινιακά εδάφη. Η Ιεριχώς είναι το πρώτο σημάδι ζωής που συναντά κανείς στη διαδρομή του. Βορειοδυτικά της παλιάς Ιεριχούς ορθώνεται το Σαραντάριο Όρος. Γυμνό από βλάστηση, σε υψόμετρο 492 μέτρα από την επιφάνεια της Νεκράς Θάλασσας και 98 μέτρα από την επιφάνεια της Μεσογείου. Στην κορφή του Σαραντάριου Όρους κρέμεται σαν αετοφωλιά το μοναστήρι των πειρασμών. Η ιστορία του ταξίδευσε στους αιώνες, φέρνοντας πιστούς από όλα τα μέρη του κόσμου για να βρεθούν κοντά στον τόπο που ο Ιησούς νίστεψε 40 μέρες και πειράχθηκε από τους δαίμονες, σύμφωνα με τις γραφές. Ο βράχος που ο Ιησούς γονάτισε να προσευχηθεί έγινε σημείο αναφοράς και προσευχής για όποιον καταφέρνει να φτάσει ως το Σαραντάριο Όρος και να αγγίξει τον Ιερό Βράχο. Αν και ο τόπος που βρίσκεται το μοναστήρι μοιάζει αφιλόξενος και απρόσιτος, αν και οι δοκιμασίες που περνά κανείς μέχρι να φτάσει, αλλά και κατά τη διαμονή του είναι πολλές, δεν υπήρξε επισκέπτης, προσκυνητής και περαστικός που να μην ένιωσε την άβρα και τη δύναμη που αντλεί τούτος ο τόπος μακριά από τα εγκόσμια και τις ανέσεις. Σήμερα στο Σαραντάριο Όρος, στο Μοναστήρι των Πειρασμών, ζει μόνο ένας μοναχός που φυλάσσει το μοναστήρι και ανοίγει την πόρτα σε όποιον ταξιδεύει ως εκεί, να προσκυνήσει τα μέρη όπου δοκιμάστηκε ο Ιησούς από το δαίμονα. Έλα, εδώ είναι το μέρος όπου ο Χριστός συνίστησε 40 μέρες κινήθης και περάστηκε από το διαβόλου. Αυτό το μέρος καθιέρωσε η Εκκλησία μας ως προσκύνημα. Εγώ από μικρό παιδί είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Πήγαινα στο Άγιο Όρος. Εκεί έζησαν τους πατέρες, συνομίλησα μαζί τους, ζήτησα τις συμβουλές τους, τις καυσικίτες. Και εκεί από μικρό παιδί στερώθη η πίστη μου. Όταν κατέβηκα εκεί στην έρημο, στα Καρούλια, κάτω με τα σκοινιά, τότε που ήταν μέλλον, μπορούσα να κάνω. Και είδαν ένα ασκητή εκεί πέρα, το πρόσωπό του έλαβε σαν τον ήλιο. Δεν με μίλησε. Για μένα ήταν το καλύτερο κήρυγμα. Δεν μ' άφησε το χέρι του φιλίσω. Δηλαδή, όπως λένε, η αημορφή σου, δηλαδή, τι άλλη και η ψυχή σου, δηλαδή, ο ψυχικός του κόσμου αντανακλούσε το πρόσωπό του. Η γαλήνη, η ομορφιά, η ωραία. Πριν το Πάσχα ήρθα, δικατέστησα τον Μιχαήλ, έναν αρχιμανδρίτη, ηγούμενο. Στην αρχή δεν ήξερα εδώ πέρα, εγώ τι μου ούτε αυτά ακριβώς, πώς γίνεται η διαδικασία. Αυτός κάθισε δύο μέρες μαζί μου, με έδειξε περίπου αυτά ακριβώς, σιγά σιγά άρχισα. Όταν ήρθα δεν βρήκα τίποτα, ούτε ένα πιάτο, ένα σεντόνι. Η παρουσία του Έλληνα μοναχού στο Μοναστήρι των Πειρασμών αποτελεί εγγύηση για το Ιερό Προσκύνημα, ενώ με τη φροντίδα του και την προσφορά του αναστηλώθηκε το μοναστήρι για να φτάσει σήμερα να είναι ένας από τους φάρους της Ορθοδοξίας. Thank you.
Μα το μοναστήρι δεν έχει πολλά χρόνια που χτίστηκε, 100 χρόνια, 105 περίπου. Υπήρχαν οι μοναχοί σαν μια σπηλιέ. Και ο Αβράμις την Πελοπόννησο τους μάζεψε όμως και έκανε το κοινόδιο αυτό. Παλαιότερα, εδώ ήταν 25 μοναχοί. Μια στις πηγές ζούσε. Άμα θα έρθει καμιά φορά να ψήσουμε πίτα βέβαια. Όπως ήταν. Εδώ. Αυτό είναι πηγάδι. Νερό έχει μέσα. Και αρκετό νερό. Γεμάτο είναι μέχρι πάνω. Το μοναστήρι αυτό άρχισε να φθήνει μετά από το 1950 δηλαδή. Άρχισε να σιγά να φθήνει. Εγώ εδώ πέρα στο διάστημα αυτό δεν ήμουν πάντα μόνος. Ήμασταν κάποτε και 5 άτομα και 4 και 3 και 2. Αλλά τι γίνεται, δεν είναι μόνιμα. Φεύγανε. Με το ζόρι μπορεί να κρατήσει κανένα. Δεν σε κάπανε ρε παιδί. Χωρίς να ποτίζεται μέσα, μπαίνει μέσα. Πού φύγεται αυτό. Να αυτά εδώ. Το βλέπεις αυτά. Ναι. Αυτό δεν γίνει τόσο γίνεται. Τίποτα. Ερείπε όλα. Έτοιμο να πέσει. Ρε. Να γκρεμιστούν να πάνε όλα. Ούτε σάπιες οι πόρτες, όλα αυτά. Σάπια. Τα μπαλκόνια σάπια. Φοβόμουν να τους έλεγα να μην βγουν έξω και φοβόμουν. Πήγαινε η καρδιά μου, μην τυχόν βγει κανείς και πέσει. Και όταν βγάλαμε, και δεν βρήκα, έψαχνα εργάτες να βρω από εδώ το Ισραήλ και κανείς δεν αναλάβανε. Φοβόντουσα. Εν τω μεταξύ βρήκα ένα Ρώσο επισκέπτης ήρθε εδώ πέρα. Είσαι τον έτσι ο Θεός. Και τον είπα αυτό και με λέει: εγώ λέω στην Ρωσία η δουλειά μου είναι αυτή. Λέει. Και τον πήραμε χοντρά σκοινιά και έκανε σαν καρέκλα εδώ πέρα. Και έβγαζε ένα σίδερο και με το κομπρεσέρ άνοιγε η τρύπα και το έβγαζε μέσα. Για να δεις. Ο Χριστός μετά τη βάφτισή του στον Ιορδάνη ποταμό ήρθε εδώ νηστεύοντας επί 40 μοίρες και πειράσει από το διαβό. Γι' αυτό ονομάζεται Σαραντάρι Όρος ή Όρος των Πειρασμών. Το μοναστήρι γιορτάζει το πρώτο Σάββατο μετά τα Θεοφάνεια. Η Εκκλησία είναι αφιερωμένη στο Ευαγγελισμό της Οτόκου, όπως όλα τα μοναστήρια έχουν προστάτη την Παναγία. Αν και οι συνθήκες διαβίωσης είναι δύσκολες και ο τόπος δύσβατος για έναν γέροντα, εκείνος με την προσευχή, την νηστεία και με το πείσμα έγινε ο φύλακας άγγελος του μοναστηριού και βήμα-βήμα προχώρησε στην αναγέννησή του. Τα σταυρουδάκια αυτά που σας έκανα, αυτά τα σταυρουδάκια έχω αγοράσει το Τέμνο. Με τα σταυρουδάκια αυτά, τα που δεν έχω στείλει, σε όλη την Ελλάδα. Και μέχρι σήμερα ζητάνε ακόμα. Και χωρίς να, εγώ να τα διαφημίσω δηλαδή, μόνοι τους οι προσκυνητές με λέγανε, ξέρεις λέει, όταν είχαμε στο αυτοκίνητο λέει, το σταυρουδάκι αυτό, λέει, γλιτώσαμε από πόσα ατυχήματα. Λέει. Το βαλερί στο κρεβατάκι της κόρης μου έγινε καλά όταν άρρωσε, ξέρω εγώ αυτά. Μόνοι τους αυτά. Εγώ δεν είπα ότι αυτά είναι, δεν συνηθίζω να. Εγώ τα έδινα για ευλογία έτσι.
Αυτό το εργόχειρο έκανα και φυλαχτά, έβαζα μέσα το ξύλο από το παλιό τέμπλο, και αυτό δηλαδή. Ήφεσμα από τα παλιά ιεράνθια δηλαδή, και αυτά τα έδινε. Με αυτά ανακαίνισα το μοναστήρι. Και εδώ μια παλιά εικόνα. Όλα αυτά τα χρόνια που ο γέροντας ζει μόνος του στο μοναστήρι, ελπίζει και προσμένει κάποιος να νιώσει την επιθυμία να υπηρετήσει το μοναστήρι αυτό και ίσως έτσι να υπάρξουν κι άλλοι μοναχοί που θα φροντίσουν για τον ευλογημένο τούτο τόπο. Τώρα το πρόβλημα είναι η λειψανδρία. Εδώ κανονικά δεν πρέπει να έρθει ένα άτομο να με αντικαταστήσει. Να έρθει μια συνοδεία, ένα ηγούμενος με μοναχούς εδώ. Ναι, είναι έτσι αυτό. Και εγώ δεν θα φύγω. Αλλά τουλάχιστον δεν θα έχω την ευθύνη αυτά. Θα πάω στο διπλανή σκήτη δηλαδή. Εδώ που είναι εκεί πέρα, να ησυχάζω. Δεν θα έχω τον κόσμο δηλαδή. Ο γέροντας Γεράσιμος κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν λογιστής στο επάγγελμα και στον ελεύθερο χρόνο του ορειβάτης. Και τώρα σύψωσε τα χέρια, ας δώσουμε τα χέρια όλοι μαζί και αλυσίδα σπλέξουμε για όλους δυνατοί. Όχι, δεν χωριζόμαστε, αδέρφια. Και ψηλά ο πλάσης θα μας δειχτεί να... Ήμουν ορειβάτης εγώ, έκανα ορειβασίες. Ήμουν στον ορειβατικό, έχω ανεβεί όλα τα βουνά της Ελλάδας. Το περπάτημα, η ορειβασία, το περπάτημα γενικά, όχι μόνο σε ωφελούσε σωματικά, αλλά και ψυχικά. Είσαι επαφή με τη φύση. Ύστερα, εκεί βλέπαμε μαζί μας, μοιραζόμασταν την τροφή δηλαδή, κατάλαβες, μαζί μας. Δηλαδή ο άλλος αν είχε εκείνο, το άλλο τραπέζι, να πούμε, σαν κοινό τραπέζι. Εγώ ας πούμε είχα τυρί, άλλος είχε αυγά, άλλος είχε πίτες, τρώγαμε από όλα, δεν είχε. Και όσοι με ξέρανε, λέγανε τον κατάλληλο άνθρωπο στείλανε πάνω στο τέτοιο μέρος. Η
Η ζωή τελικά τον οδήγησε στα Ιεροσόλυμα, από όπου γύρισε σελίδα στη ζωή του. Εδώ ήρθα ως προσκυνητής στους Αγιωστόπους. Και επειδή εγώ συνήθισα να εργάζομαι, έβλεπα εκεί στο λογιστήριο που είχαν δουλειές εκεί πέρα και τους βοηθούσα εκεί αυτές. Με βλέπανε εκεί οι άλλοι πατέρες. Με φωνάζει ο Πατριάρχης, εκεί ο Διόδωρος. Με λέει, δεν θες να μείνεις εδώ, λέει, δεν έχουμε να βοηθήσεις, να κάνεις. Λέω, να το σκεφτώ, λέω. Και μετά δέθηκα και έμεινα, με έβαλε στο λογιστήριο. Από το λογιστήριο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων βρέθηκε στο Σαραντάρι Όρος. Εκεί, από την πρώτη στιγμή, κλήθηκε να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ερημιάς και του απόμακρου τόπου να ξεπεράσει τις δοκιμασίες που το επιφύλασε η ζωή. Είμαι προετοιμασμένος ψυχικά, δηλαδή. Δεν ήρθα για πρώτη φορά, δηλαδή, χωρίς να έχω πάει ούτε εκκλησία, ούτε να διαβάσω ένα βιβλίο του σκεφτικού, ούτε να πάω στο Αγίου Όρος και ήρθα εδώ πέρα. Μου ήταν οικεία, όλα αυτά είναι γνωστά μου. Η μοναξιά είναι ψυχική ασθένεια. Μπορεί να επικοινωνείς με πολύ κόσμο και να αισθάνεσαι ψυχασία, δεν είσαι επαφή. Υπάρχουν αντρόγυνα που φοβάται ο ένας τον άλλο να πει κάτι που αισθάνεται. Είναι ψυχική νόσος. Εγώ δεν έχω τέτοιο πράγμα, δεν υπάρχουν. Εγώ δηλαδή είμαι στις καρδιές όλων των ανθρώπων. Δηλαδή ξέρω τον καθένα τι θέλει, τι κάνει, τι θέλει. Και μόνος, πρωτού ακόμη μιλήσει με κάτι, ξέρω τι ζητάει, τι θέλει. Να δεν αισθάνομαι μοναξιά. Μοναξιά ζουν μέσα στις πόλεις μέσα. Η ευτυχία δεν είναι εξωτερικό ζήτημα, είναι εσωτερικό ζήτημα. Δεν είναι ότι θα έχω ένα αυτοκίνητο, θα έχω ένα σπίτι, θα έχω μια θερινή κατοικία και θα είμαι ευτυχισμένος. Είναι εσωτερικό ζήτημα. Κατά πόσο έγινες εσύ πραξιτέλης του εαυτού σου. Να σμιλέψεις τα αισθήματά σου, τις σκέψεις σου, όλα αυτά, να καλλιεργηθείς, να έχεις ενδιαφέροντα, να μάθεις. Η ζωή στο μοναστήρι για τον Γέροντα από 30 χρόνια τώρα ανοίγει και κλείνει την πόρτα του μοναστηριού, ξεκινά το ξημέρωμα με προσευχή. Δεν καταλαβαίνω πότε περνάει η μέρα ή η εβδομάδα ή ο μήνας, δηλαδή, κατάλαβες εκεί. Έχω μπει σε ένα, πώς το λένε, σε ένα πρόγραμμα τέτοιο, δηλαδή, που αλληλογραφώ με τον κόσμο, δηλαδή, έχω τηλεφωνήματα, έχω σκέψεις, δηλαδή, αυτά και δηλαδή. Δεν έχω άγχος, λέει. Γιατί ελπίζω, προσεύχομαι ο Θεός να στείλει κάποιον. Γιατί, αν έχω άγχος και αγωνία, θα ήταν εκ του πονηρού, πειρασμός θα ήταν. Να με ξεθενώσει, να με βάλει άγχος, να μπορώ να ασκήσω το καθήκοντά μου. Να, βλέπεις, δεν έρχονται οι άλλοι, γιατί δεν είχα. Δεν είχα άγχος. Και όταν έκτιζα το μοναστήρι, και πάλι για τα χρήματα, δεν είχα άγχος. Όσα χρήματα είχα, το συγκέντρω αυτά, θα κάνω εκεί. Ξανά πάλι, συγκέντρω τα χρήματα, θα φτιάξω εκεί, θα κάνω εκεί. Χωρίς άγχος και χωρίς αγωνία. Στο Σαραντάρι Όρος, όπως και στα περισσότερα μοναστήρια των Αγίων Τόπων, οι μοναχοί που φυλάττουν θερμοπύλες είναι λιγοστοί. Όμως εξαιτίας της παρουσίας τους και της αυταπάρνησής τους, τα προσκυνήματα αυτά παραμένουν στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, αλόβητα, παρόλο που πολλοί εποφθαλμιούν να τα αποκτήσουν. Λίγοι κράτησαν τα μοναστήρια και όλα τα ιδρύματα, τα φιλανθρωπικά και τα ανιδιοτελείς, δηλαδή αυτοί που. Μάλιστα, μια φορά ήμασταν με έναν γέροντα δεσπότη του Βασίλειο, τώρα είναι 85-90 χρονών, και λέει,
επειδή εγώ ενδιαφερόμουν τότε για τις καταπατήσεις εδώ πέρα πράγματα και λέει, καλά που είναι και αυτοί και ενδιαφέρονται λέει, άλλος εμείς λέει δεν τα χάναμε όλα λέει. Αυτή η αίθουσα γεμίζει μόνο μια φορά το χρόνο, όταν γιορτάζουν και τα λέει. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο γέροντας του Σαραντάριου Όρους είναι κοινά με αυτά που αντιμετωπίζουν και οι υπόλοιποι μοναχοί στα μοναστήρια των Αγίων Τόπων. Προβλήματα που τους δυσκολεύουν την καθημερινότητα. Σε πολλούς στήχησαν και την ίδια τους τη ζωή. Αλλά αυτοί που έμειναν πίσω δεν το έβαλαν κάτω. Η απόσταση από την κορφή του βουνού στις παρυφές της παλιάς Ιεριχούς είναι μεγάλη. Ο ηγούμενος του μοναστηριού, μέσα στη ζέστη, κατεβαίνει συχνά για να φτάσει στο μικρό αραβικό αναψυκτήριο, όπου περιμένει το τοπικό σιρούτ να τον μεταφέρει στην πόλη και να αγοράσει εφόδια για το μοναστήρι, αφού είναι αναγκασμένος, λόγω λειψανδρίας, να κάνει ακόμα και αυτό μόνος του. Σε όλο που να πάτε από ένωση είναι. Δεν έχει πολλούς, δεν έχει πολλούς. Εδώ που πέθανε ο Ιακύβ στην ανάληψη, στείλαμε μοναχό. Ενώ κανονικά πρέπει να ιερεύσει να είναι. Ο ηγούμενος πρέπει να είναι ιερεύς. Δεν είναι μοναχός. Ο μοναχός είναι επιστάτης. Σωστά. Και τι να κάνουμε, δεν έχει τι να κάνουμε. Δεν έχουμε ρίζες να λειτουργήσουμε. Η μόνη συντροφιά του ένας Άραβας πολύτεκνος και φτωχός, που κάθε πρωί πάει κοντά του για να τον βοηθήσει στις δουλειές και κάθε βράδυ τον αποχαιρετά για να πάει στην οικογένειά του. Ο γέροντας του ετοιμάζει ακόμη και το φαγητό και του το προσφέρει υπηρετώντας την έννοια της προσφοράς στον άνθρωπο. Δόξα Χριστέ Θεός, ευλόγησε τη βρόση του πόση του Θεός, ότι Άγιος υπάνω την νύν και αίξη σε αιώνας. Τώρα η νηστεία και η προσευχή είναι τα μόνα όπλα με τα οποία μπορεί να σωθεί ο κάθε άνθρωπος. Δεν σώζει χωρίς την νηστεία και την προσευχή. Σήμερα την νηστεία την έχουμε καταργήσει. Η νηστεία έχει φιλοσοφική έννοια. Το μόνο πράγμα είναι που με δυσκολεύει δηλαδή που δεν μπορεί να εξυπηρετεί στον κόσμο. Διότι όλοι ζητάνε και οι ξένοι ρωτάνε και κάνω λέω δεν ξέρω αγγλικά. Με ρωτάνε αν μιλάω αγγλικά και με λέω δεν ξέρω. Γιατί ξέρω ότι είναι οι λαχτάρα τους. Θέλουν να μάθουν, θέλουν. Εδώ ακριβώς έρχονται. Νέες κοπές, όλοι οι νέοι ήταν. Εκεί να κάνουν σαν πρώτος, να προσευχηθούν, να κάνουν τα καλά. This is the great Jesus Christ who came from Jordan River. Yeah. Yeah. 40 days, 40 nights was fasting. It was a 10 days. This is the place. From 6th century, many monks lived in the cave. Yes. All the day praying. Little food, you know. You go to this. Thank you very much.
Στο μοναστήρι οι πειρασμοί είναι καθημερινοί. Κρυμμένοι πίσω από τη ζέστη, τη δίψα, τη μοναξιά, την κούραση, τον κίνδυνο και τα ανθρώπινα πάθη. Οι πειρασμοί δεν χτυπάνε εσάς τους κοσμικούς, χτυπάνε και εμάς περισσότερο. Στον πόλεμο ο εχθρός κοιτάζει να σκοτώσει τον στρατηγό, τον Ροχαού, κοιτάζει πρώτα να διαλυθεί το στράτευμα. Ένας μοναχός λέγεται αυτός ο μοναχός, ο οποίος έχει νικήσει τα πάθη του. Μοναχός είναι, είτε κοσμικός και εσείς που είστε κοσμικοί μπορεί να γίνετε μοναχοί. Η ηλικία και τα προβλήματα υγείας του βαραίνουν τους ώμους και τους σκιάζουν το περπάτημα. Οι μοναδικοί ήχοι που ακούγονται στην ερημιά του βουνού είναι αυτοί από το σύρσιμο των παπουτσιών του. Η ανάσα του. Και οι ήχοι από τα κλειδιά με τα οποία ανοίγει και κλείνει τις πόρτες. Μοναχός δεν είναι ότι έχεις μοναχός που να φέρεις τα ράσα ή να πας σε ένα μοναστήρι να κάνει. Όταν νικείς τα πάθη σου, τη στιγμή που νικείς τα πάθη σου έρχεται η ευλογία του Θεού, ο φωτισμός αυτά ακριβώς. Σήμερα αυτό ακριβώς, γι' αυτό η προσευχή μας εκεί πένε κατά τι. Πώς να απαλλαγούμε από τα ψεχτά πάθη. Ο μοναχισμός είναι άσκηση. Δεν μπορεί, είναι δύσκολο να και αυτοί ακόμη να φτάσουν εκεί που φτάσανε. Πολύ δύσκολο πράγμα. Το ειδώδες. Πειρασμούς έχουμε όμως, είπα. Όλοι έχουμε πειρασμούς. Αλλά τον πειρασμό τον αντιμετωπίζει ο καθένας με τη θέλησή του. Αν θέλει, σας είπα, με τη συνιστούν την νεαρά προσευχή. Χείρισε Χριστέ, λέει σώ. Όταν με αυτό, με το κουμπουσκίνι, λέει, λες την ευχή αυτή, καθαρίζει ιστορικά. Μετά από 30 χρόνια συνεχής διαμονής στο Σαραντάρι Όρος, ο γέροντας Γεράσιμος νιώθει σιγά σιγά τις δυνάμεις του να τον προδίδουν. Έλα, λέτε μου, σε ποιο το χέρι είναι κάτω εδώ. Όταν ήρθε σε λόγη, ήμουν νέος, είμαι 50 χρονών. Τώρα είμαι 75, ναι. Είμαι και άρρωστος, έχω προβλήματα υγείας. Ναι. Πήγε στον πατέρα και τον είπα να με αντικαταστήσει. Να μου λέει ποιο θα βρω. Πες μου, λέει ποιο να βρω αστήριο πάνω από πέρα. Και εδώ πέρα πάνω πειραστή είναι άτομο να πούμε το οποίο να είναι. Να είναι καλά, να είναι σωστό άτομο. Ποιο θα είστε. Αστειευόμενο με λέει εσύ θα ζήσει 10 χρόνια. Τέλειο, παντρεύει. Θα ζήσω 100 χρόνια. Ο τάφος του Ιγουμένου. Μου συνέχθη, αλλά συμφιλή νέθη. Η Αντιγόνη το είπε το. Δεν γεννήθηκα για να μισώ, αλλά για να αγαπώ.
Όταν πέφτει το σκοτάδι, ο γέροντας Γεράσιμος κλειδώνεται στο κελί του, για να μην κινδυνεύει από τους κακοποιούς που μπαίνουν στο μοναστήρι συχνά και τον απειλούν. Πέντε φορές μην ληστεύνευσε, τους είπα. Πέντε φορές. Τους άλλους τότε τους συγχώρησαν όμως. Πήραν και τα λεπτά, πήραν όλα αυτά να μου. Κοιμηθήκανε εδώ, δεν τους πρόσεξε ο άχμας. Πήγανε πάνω, σπάσαν τον τζάμψι, πάνε, μπήκανε μέσα, ανοίξαν. Και μετά 10 η ώρα θα... Εγώ μπορείς τελείω να τις ειδήσεις να ακούσω, πρέπει να κοιμηθώ, μπήκανε μέσα. Μπα, τα ήθελα με δες και με βάλει, τον παρακαλούσα εγώ αυτά ακριβώς και τελικά, μα δεν με έβαλε. Πρώτη φορά κάνω τελειωνιά. Δεν ήθελα να με να κλέψουν μόνο. Είναι σοβαρό το ζήτημα, ήρθαν για να σκοτώσουν. Κάθε μέρα εκείνος διασχίζει το μονοπάτι της Μονής και από άκρη ως άκρη ρίχνει το άγρυπνο βλέμμα του στις έρημες κήτες, στα άδεια κελιά, στα γέρικα παγκάκια και ξαποσταίνει μόνο για να τραφεί, να προσευχηθεί και για να πλέξει το εργοχειρό του. Στο Σαραντάρι Όρος δεν υπάρχουν άλλοι μοναχοί, παρόλο που εκείνος φρόντισε να χτιστούν κελιά, μήπως και αποφασίσουν κάποιοι να μείνουν εκεί κοντά του. Εδώ, όλα τα τζάμια που είναι, αυτά τα καθαρίζω εγώ τακτικά, γιατί πολύ σκόβησε. Σπάζω. Όσοι ήρθανε φθινόπωρο που κάνει δροσιά δηλαδή, μείναν λίγο καιρό. Όσο θέλει να με στη ζέστη, ενώ φύγανε. Εδώ για να έρθει ένα νέο να μονάσει, πρέπει πρώτα να έχει κλείσει από το Θεό, να έχει πίστη, να πιστεύει. Δεν θα έρθει επειδή είναι το μοναστήρι παλιό ή επειδή εδώ έχει το μοναστήρι ιστορική σημασία. Το κύριο ζήτημα είναι ο νέο που θα έρθει εδώ πέρα να μονάσει, πρέπει να κατέχεται από πίστη προς το Θεό για να μπορέσει να παραμείνει εδώ πέρα. Ιδιάλλως άμα δεν έχει αυτή την πίστη, δηλαδή δεν μπορεί να παραμείνει εδώ πέρα. Όσο και όμορφο να είναι το μέρος, όσο και να έχει ωραία θέα, όσο και να ιστορικά γεγονότα έχουν γίνει εδώ, οτιδήποτε συμβαίνει να δούμε, εάν δεν έχει πίστη προς το Θεό δηλαδή και στην Εκκλησία του Χριστού, δεν μπορεί να μονάσει. Κοίταζε, ο μοναχισμός είναι κλήσεις Θεού. Μπορεί να είναι και ένας μοναχός πλανεμένος. Δηλαδή με τη γαστέρα πεπληρωμένη να κάθεται τώρα σε μια ύψομη και να γλαντεύει τη θάλασσα και να κάνει κομμουσική. Αυτά, άμα δεν συμβουλεύεις τον πνευματικό σου, τα κάνεις μόνος σου δηλαδή, πλανάσαι. Δηλαδή, νομίζει τώρα αυτός ότι είναι αυτά κλωστά. Αυτά, μόνο πλάνε. Εάν δεν έχει ταπείνωση, δεν συμβουλεύεσαι τον πνευματικό σου για αυτά όλα, δεν εξομολογείσαι, δεν κάνεις αυτά. Πολλοί έχουν πλανηθεί δηλαδή. Μετά από τόσα χρόνια όμως τα κελιά παραμένουν άδεια. Αφού τη ζέστη και τις σκληρές συνθήκες ζωής εκεί, κανείς δεν τις υπομένει. Ο γέροντας Γεράσιμος όμως προσεύχεται το μοναστήρι του να μην ερημώσει. Όταν πρέπει να στείλει άτομο εδώ να διακονήσει το μοναστήρι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να στείλει άτομο. Αυτό, τι άλλο. Ώστε να παραμείνει το μοναστήρι, αυτό είναι.
Το μοναστήρι των πειρασμών στέκει έρημο, Βουβό, στην κορυφή του Σαραντάριου όρους. Πίσω από τη βαριά σιδερένια πόρτα του, που κλείνει κάθε σούρουπο, ο γέροντας σφραγίζει και την ιστορία του μοναστηριού. Το μόνο που ακούγεται πια τις νύχτες είναι η δική του προσευχή για να έχει τη δύναμη το πρωί να ανοίξει και πάλι αυτήν την πόρτα. Πιστεύω ότι δεν θα βρεθεί κάποιος, ας πούμε, ο Θεός θα στείλει κάποιον να συνεχίσει τη διακονία εδώ πέρα, να μην μείνει χωρίς διακονία του μοναστήριου. Αλλά αυτό ο Θεός πιστεύει.